Να μπουν τα κορίτσια μέσα. 70 είναι. Ανοίγα μου, ότι σου λέω εγώ πριν τα κορίτσια. Ναι. Όταν ήρθες να μπουν. Τα κορίτσια ζακούνε τώρα. Ανοίγα, 70. 90, 70 είναι. Εντάξει. Αφήνω. Ας το, αλλά μην κόψεις την κλωστή. Τίποτα δεν κόβω. Όχι. Και αφήνω το αυτό τσιγκελάκι. Αυτό αφήνω εδώ. Νήματα αφήνω εδώ. Και που περισσέψανε τα νήματα. Ναι. Αφήνω. Αυτό είναι μαζί αυτό. Αυτά τα κορίτσια δουλειά δεν έχουν. Πώς, να βλέπουν εμένες. Με το που μπαίνεις. Μ' αγαπάνε ρε τα κορίτσια μου. Τι με τους πέρασες. Αν ήταν αυτά τα δύο, βάλτε εκεί για αυτό. Συγγνώμη, σ' αγαπάτε, πως αγαπάτε. Πέστε ρε κορίτσια ότι μ' αγαπάτε εδώ. Αυτό είναι παραμύθια. Όχι παραμύθια. Αν είτε και τόσο πέρα. Ναι, βάλτε εκεί. Όχι, εκεί δύο. Τι κάνετε, πώς είστε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να βάλω λίγο το τηλέφωνο. Να πάω σπίτι εγώ. Να πας. Να πας. Θα το βάλω το πράσινο. Ναι. Ξυνά στο άρεχτο, mm-hmm. έτσι. Και μετά. Και αύριο ή Δευτέρα θα έρθεις. Ναι, αύριο γιατί να έρθω. Δευτέρα. Mm-hmm. Να κάνουμε το άλλο. Το Δευτέρα το γκρίζο. Δευτέρα δεν είναι το πράγμα. Δευτέρα δεν μπορείς. Τρίτη θα έρθω. Τρίτη να έρθεις. Θα κάνω την Τρίτη. Ναι. Γιατί τώρα τι να κάνω, πρέπει να με εξηγήσει πώς και τι, να έχεις live και φεύγω από τότε. Η Ρεγίνα μας έκανε την γόνδολα, μας την έπλεξε, ορίστε, όμως, τσαντάρα, όχι αστεία. Την αγαπάνε πολύ, ποιον, εμένα, τους απαντάνε. Εμένα, εμένα με κάθονται και με βλέπουν γιατί με αγαπάνε, λέει. Γιατί λέει αυτή, δεν έχουν δουλειά αυτές να κάνουν, λέει, και βλέπουν εσένα. Να μάθεις. Τελικά. Είδες τι ώρα που έγινε. Και το χρώμα είναι. Το χρώμα είναι της Ανίτας το χρώμα. Και το σχέδιο. Είναι. Το σχέδιο είναι διαφορετικό. Είπαμε, κάναμε λίγο κάτι πιο δύσκολο. Όχι πολύ, λίγο πιο δύσκολο. Άμα να μου ρωτήσει τώρα δεν θυμάμαι. Αλήθεια, να χτες τελείωσα. Λοιπόν, δεν θυμάται. Όταν τα τελειώνουμε, λέει εγώ το έκανα αυτό. Δεν το θυμάται το έκανα αυτή. Έτσι. Εδώ επικρατεί ένα Αλτσχάιμερ. Θα σας φέρω όλες χάπια για το Αλτσχάιμερ. Ε, mm-hmm. Τι λέτε εκείνο. Mm-hmm. Χάπια για το Αλτσχάιμερ. Μεϊδανόν. Α, μεϊδανόν βοηθάει. Αυτό τώρα το πάνω είναι, νόμιζα είναι φόδρα που βγήκε έξω. Αχ, Θεέ. Έχει και φερμάρ. Έχει και φερμάρ. Λέγεται γόνδολα. Αυτό, εδώ. Λέγεται γόνδολα. Τι τσάντα είναι αυτή. Είναι η γόνδολα που σας είπα, πάρτε την. Θα κάνω μια ωραία τσαντάρα με το extra large. Όσες την πήρατε, τώρα θα δείξουμε το σχέδιο. Σάπιο μήλο. Σάπιο μήλο είναι. Νάτι, τσαντάρα. Όχι αστεία. Να, μετά την άσπρη μου την πες μου που κρατάω στο δρόμο, τι θα πάρω. Τους ξεγελάω. Εδώ μέσα 10 κιλά χωράω εγώ να βάλω. Για την Ίγκα είναι. Για την Ίγκα είναι αυτή η τσάντα, ναι. Η Ίγκα μα τη δει αυτή, δεν θέλει, να ξέρεις. Δεν θέλει. Δεν, εγώ δεν θα την πλέξω. Α, δεν την πλέξεις. Γιατί, ρε, αδερφή σου είναι. Λοιπόν. Δουλεύεις. Καμία από τις υπαλλήλους μου δεν θέλει να μου φέρει τίποτα να δείξω. Τι θες να φέρω. Μαρία! Ορίστε. Γκόντολα. Τι να φέρει. Πες ρε Γκίνα τι να φέρει. Ξεκίνησα live. Κοίτα νήμα. Ναι. Καμία από τις υπαλλήλους μου δεν μου φέρνει τίποτα να δείξω, λέω. Και είπε ρε Γκίνα να σου πει τι θα φέρεις. Τι να φέρω. Πες ρε Γκίνα. Γκόντολα. Αφού είναι η τσάντα αυτή, τι πρέπει να φέρεις να τους δείξω. Γκόντολα και νήματα. Ναι, γκόντολα. Ναι. Είδες ρε Γκίνα. Βάλει τα κορίτσια να λύσουν τα βρόλεξα. Τι δεν προλαβαίνουν να σάρουν αυτές να λύσουν αυτά τα βρόλεξα. Ρώτα τους, τουαλέτα προλαβαίνουν να πάνε. Σήμερα το μεσημέρι τους μάλλον να τους λέω πάντε να φάτε. Πάντε να φάτε. Λοιπόν, ήθελα να κάνω story να σας το δείξω αυτό. Ότι τους μαλώνω. Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο μπλε γυαλιστερό. Όπα, εδώ. Σας δείχνω ότι έχει μείνει, εντάξει. 11 ευρώ. 38 φάρδος έχει τσάντας, φαντάζεστε τώρα. Θα σας μετρήσω, 40 και είναι. Λοιπόν, αυτό είναι το δικό μου, το σάπιο μήλο, να το, είναι καστόρ, όλα έχουν το φερμουάρ τους εδώ πάνω.
Να το. Είναι η τσάντα που βάζεις ό,τι θες μέσα. Καλησπέρα, καλησπέρα και στις φίλες μας στη Γερμανία. Το φίδι, ποια μου το ζήτησε. Η Μαρία Μαριάμ, νομίζω μου ζήτησε το φίδι, δεν ξέρω αν πήρε στα κόρη τηλέφωνο. Η Μαρία Μαριάμ μίλησε μαζί σας που ήθελε γόνδολα. Μου έστειλε μήνυμα χθες το βράδυ, αλλά εγώ δεν ήξερα τι έχουμε. Αυτό είναι το μπρονζέ. Ένα-δύο δεν σου φέρα. Ένα-δύο δεν μου φέρε, δεν πειράζει. Και αυτό είναι το κεραμιδί. Το ίδιο με αυτό που έκανα εγώ, αλλά σε κεραμιδί. Κεραμιδί μαύρο. Α, πολύ ωραίο αυτό. Ναι. Αυτό... Όχι. Με αυτό. Αυτό. Εκείνο είναι μπρονζέ. Αυτό με αυτό θα το βάλεις. Δες το, Σούλα. Αυτό με αυτό θα το βάλεις. Αυτό. Τέσσερα κουβάρια θέλετε. Εγώ θα το βάζα με αυτό. Με το 61. Με αυτό θα το βάζα. Καλά, και με αυτό γίνεται. Και με αυτό γίνεται που είναι το μπλε το τζιν. Δέστε το. Αλλά αυτό πιο ωραίο είναι. Ναι, και με εκείνο μία. Όχι και βέβαια. Αν είναι δυνατόν να μετράμε και πόσες φορές πάνε το λέτε. Όχι. Αβούλα μου. Το πορτοκαλί λέει σου δείχνει έντονο το φως του προσώπου σου. Λοιπόν. Να, με αυτό λέει η Σούλα εδώ, η Παρθένα, εδώ. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε κεραμιδί, έχει κεραμιδί, να το, εδώ, δέστε, κεραμιδί με κεραμιδί, μπορείτε να το κάνετε και με μαύρο, αν θέλετε, και έχει και το μακραμέ, το μαύρο. Λοιπόν, το φίδι μπορείτε να το κάνετε με γκρι, δέστε τι ωραίο ταιριάζει με το γκρι το φίδι, πάρα πολύ ωραίο. Τέσσερα κουβάρια θέλετε. Άρα 9 και 9, 18 και 11. 18 και 11. 29. 29. Και έχουμε και έτοιμη φόδρα μεγάλη. Αυτό το μπλουζάκι το έχουμε δείξει, ρε κορίτσια. Είναι το Cotton Mate. Το έκανε η Ρεγκίνα και αυτό. Αφού με βλέπει σήμερα που ήρθε και λέει, εγώ το έκανα αυτό το μπλουζάκι. Ούτε θυμάται τι έχει κάνει. Εγώ τα φοράω τα πλεχτά, να ξέρετε. Τα φοράω. Το έχουμε κάνει και βιντεάκι, είναι το Cotton Mate. Νομίζω ότι έχουμε ακόμα από αυτό. Πόσα κουβάρια θυμάσαι, 6. 6 κουβάρια σίγουρα θέλετε. Το φίδι το θέλει η Μαρία. Ωραία. Βλέπει κανείς τα μηνύματα. Και το φίδι. Η Μαρία Μαριάμ θέλει ένα φίδι. Μαρία. Λοιπόν, αν θες και νήμα Μαρία, γράψεις τα κορίτσια. Αν έχεις νήμα, καλό σου. Λοιπόν, και το σάπιο μήλο το δικό μου. Έχει τελειώσει δυστυχώς το σάπιο μήλο το χρώμα μου. Είναι αυτό. Εδώ. Κωνσταντίνα, μα θες στείλε μήνυμα, σου βρουν τα κορίτσια το βίντεο από την μπλούζα. Λοιπόν, με τι μπορούμε να το βάλουμε άλλο αυτό. Μπορούμε να το βάλουμε το γκρι, να κάνεις αντίθεση. Εδώ. Εδώ. Τι άλλο μπορούμε να βάλουμε. Με το μπέζ, αυτό. Χακί, όχι. Α, εκείνο το βάλεις με εκείνο, δεν το δείξαμε, Σούλα. Εδώ. Μπορείς και εκεί, φέρτε το σοκολατή, δες γιατί έχει καφέ εδώ μέσα, βλέπεις. Αυτό, όχι αυτό με αυτό. Α, βλέπεις ναι. Ότι έχει καφέ τι μέσα. Κάτσε να το κρατήσω γιατί είναι μαλακό. Α, ναι, έχει καφέ. Να το δείτε, να το, εδώ, βλέπετε. Μαρία, θα σου βάλουν τον γκρι, θέλεις. Τα κορίτσια, τον γκρι, το ανοιχτό. Λοιπόν, και αυτό τον μπρονζέ εννοείται με το σοκολά. Δέστε τι ωραίο που είναι με το σοκολά. Ορίστε, κυρία, αυτό εδώ, τι θέλετε. Είναι η κυρία που έστειλε 200. Ναι. Πόσα κουβάρια θα χρειαστεί, μίλησε μαζί. Λάρτ νομίζω είχε πει, για Λάρτ. 7 θα πάρει για σιγουριά γιατί είναι η Γερμανία. Μην γίνει καμιά πατάτα και μετά κλαίμε. Mm. Δέστε και τον μπρονζέ με το ζαχαρί με αυτό. Είσαι. Ωραίο δεν είναι. Αυτό ναι. Σ' άρεσε και αυτό, έτσι. Το γκρι. Χωράει τα πάντα. Λοιπόν, τα πάντα ρε, δει αυτή η τσάντα χωράει τα πάντα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που δεν χωράει εδώ μέσα. Είναι τσαντάρα. Και φαγητό, χωράει. Αυτήν πάρτε στο δρόμιο και πέστε τους ένα προσωπικό αντικείμενο, δεν δικαιούμαι. Μία τσάντα είναι προσωπικό, δεν θέλει πλέγμα, μόνο φόδρα. Μικρά μου μόρα που έχουν οι μαμάδες, γάλα, μάλα, τρόφιμα, μπιμπιλίνα, ρούχαλα και εκεί πάνε πάρκο, πάνε καφέ. Και την έχω ράψει μόνο με το νήμα της, επάνω. Την έχω βάλει μέσα, θα σας πω τις μειώσεις κτλ. Η Ρεγκίνα θα μας εξηγήσει το σχέδιο. Το θυμάστε το σχέδιο. Προχτές την άφησες. Εχθές, προχτές. Το ξέχασες κιόλα. Αλσχάιμερ. Θα σας δίνω χάπια τέτοιο. Για τη μνήμη. Έχω και εδώ πέρα κάτι. Τα πλάς.
Α, ένα κάνεις άνοιχτο πρώτο, στο δεύτερο κάνει, αφήνεις μια φυλά. Όχι. Όχι, στο δεύτερο κάνεις, μπαίνεις, ναι, βγάζεις και πας από πίσω κάτω από το άνοιχτο και τραβάς όλα μαζί κλείνεις. Ορίστε. Μπράβο, Ρεγκίνα. Πολύ ωραία τα εξηγήσεις. Θα τα εξηγήσω κι εγώ όμως. Λοιπόν, είσαστε έτοιμες να ξαναδείξω τι υπάρχει. Αυτό είναι πολύ μαλακό, το αγάπησα πολύ. Τον Άπολη το χειμερινό, λες μάλλον, που πήρατε προσφορά και έχει μείνει μόνο λευκό στον Άπολη. Λοιπόν, αυτή την ωραία τσαντάρα, σας μετρήσω λίγο και πόσα εκατοστά είναι φάρδος. Λοιπόν, 44 το φάρδος. Το ύψος εγώ το έκανα αρκετό. Θα σας μετρήσω χωρίς το, αυτό το πάνω, την πλέξη. Και όπου θέλετε σταματάτε εσείς, αν θέλετε το κάνετε και πιο κοντό. Εγώ το έκανα 32. Εντάξει, 32. Επίσης 44 είπα. 44 και 32. Εντάξει, μέχρι εδώ. Αν θέλετε καμπό, την κάνετε και πιο χαμηλή. Οκ, φεύγεις και αφήνεις πίσω σου η τρίμια. Γεια σου, Ριγκίνα. Γεια σας. Γεια σου, Ριγκίνα. Τα λέμε. Τη Δευτέρα είπες όχι, την Τρίτη. Έτσι. Λοιπόν, να δείξω ξανά λίγο τι έχουμε στις γόνδολες. Και επειδή είναι παρά 10, θα περιμένουμε λιγάκι. Γιατί 4 ώρα έχω πει ότι είναι το live. Μην μπουν κάποιες κοπέλες 4 και έχω ξεκινήσει. Τα δείχνω λίγο σιγά σιγά ξανά. Έχουμε 11 ευρώ έχει αυτό, το οποίο είναι χεράκι. Είναι το δερματάκι αυτό, είναι δερματίνες όλα, να το ξεκαθαρίσουμε. Και έχει και το φερμάρ του. Εντάξει. Έχουμε αυτό το ωραίο το μπλε, το γυαλιστερό, το οποίο μπορείτε να συνδυάσετε με αυτό το μπλε, αν σας αρέσει μπλε. Μπορείτε να βάλετε γκρι, πάει και ωραία και με το γκρι. Εδώ, τι έκανα. Γιατί δεν με βγάζεις. Εμένα. Σε. Δε, σε έχω μπλοκάρει να μην με βλέπεις. Λοιπόν, έχουμε αυτό που είναι καστόρ, κεραμιδί, με λίγο έτσι σοκολατή μέσα και μαύρο. Έτσι, πάστε τα κορίτσια. Εμένα δεν με θέλεις. Λοιπόν, έχουμε μπρονζέ, εδώ, έχουμε σάπιο μήλο, να το, σάπιο μήλο και πολύ ωραίο το φίδι. Το φίδι το έχετε πάρει πάρα πολλές, το φίδι ταιριάζει τέλεια με το γκρι, κάνει πολύ ωραία αντίθεση. 4 κουβάρια θέλετε από το νήμα, είναι το extra large, αυτό εδώ. Να πούμε λίγο γραμμάρια και μέτρα. Είναι από τα νήματα που βολεύουν αφάνταστα γιατί δεν χρειάζεται να βάλετε πλέγμα. Έχουμε κάνει πολλές τσάντες, έτσι. Έχουμε κάνει αυτή την τσάντα του Παρί, θυμάστε. Που είναι ολοπλεχτή, την έχουμε δείξει. Αν θέλετε υλικά της, λέτε στα κόλλησια θέλουμε την τσάντα Παρί. Και σας βάζουν τα υλικά. Είναι χωρίς πλέγμα, μόνο φόδρα. Τώρα εγώ δεν έχω βάλει φόδρα εδώ. Έτσι, νάτι. Έχω παραγγείλει 3 πορτοφόλια, 2 διπλά και ένα μονό. Να μου τα στείλετε, ευχαριστώ. Κυρία Μέρη Αθηναίου. Τα βλέπουν τα κορίτσια λογικά. Δέστε με τα άλλη τσάντα πάλι, με το extra large. Σας τα δείχνω λιγάκι μέχρι να πάει 4 η ώρα. Για να βοηθήσουμε λίγο τα κορίτσια μας που είναι, έχουμε ειδοποιήσει ότι είναι μέχρι 4. Λοιπόν, και αυτό είναι με το extra large με ένα κουβάρι. Το έχουμε κάνει και αυτό σε βίντεο. Η πλέξη εδώ είναι κανέστρο, πάρα πολύ εύκολη πλέξη. Εντάξει. Λοιπόν, και μετά και άλλο με το extra large για να δείτε πόσο ωραία στέκουνε αυτά. Πόσο ωραίο στέκει το νήμα αυτό. Δέστε το τι ωραίο στέκει. Εδώ είναι 2 νήματα έχουμε, δεν κάνω λάθος. Το 180, το πράσινο, το σκούρο. Τα χεράκια υπάρχουν. Αυτή η λυσίδα δεν υπάρχει μόνο. Υπάρχουν άλλες όμως. Και πάω το 30x10. Και έχουμε και αυτό με το extra large, καινούριο σχέδιο, το είχαμε δείξει. Δεν θέλουμε πλέγμα πουθενά, έτσι. Εδώ είχαμε βάλει πλέγμα σε αυτήνα, γιατί το σχέδιο είναι μαλακό. Αλλά όσα είναι με extra large, γενικά, να ξέρετε, δεν θέλουν πλέγμα. Έχει αυτό το καλό. Την πάρει, ναι. Θα τη βρείτε, υπάρχει στο YouTube, στο κανάλι μου. Ή λέτε τα κορίτσια και σας βάζουν τελικά για την Παρί. Η Παρί, μπορώ να πω ότι είναι μια τσάντα η οποία σας έχει ξετρελάνει. Έχετε πάρει άπειρα. Τώρα θα σας γελάσω αν είχαμε 3 ή 4 κουβάρια. Τα κορίτσια ξέρουνε. Μπορείτε να τους πάρετε τηλέφωνο, τους πείτε ότι θέλουμε το extra large.
και να σας πούνε πόσο στοιχίζουν όλα μαζί τα υλικά. Εντάξει, το χεράκι είναι προαιρετικό και αλυσίδα, αν θέλετε βάζετε ό,τι θέλετε εσείς. Μπορεί να έχετε στο σπίτι κάτι άλλο, κοκάλινο, οτιδήποτε. Είναι όλοι πλεχτοί. Δεν έχουμε τίποτα σε πάτο. Εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, περιμένουμε 2-3 λεπτάκια να ξαναδείξω λίγο τι μου φέρει η Μαρία εδώ σε extra large. Το πεντάρι, γιατί το έχω εδώ αυτό. Όλο μπλουνάκια βρίσκω μέσα στις τσάντες, να τα αφήνω. Σχετικά με την τσάντα Παρή. Κυρία Μαρία, βλέπει κανείς το Facebook? Την πλέξη με τα κουκούτσια, τα μικρά bubbles, με τι είναι, με ευχαριστώ. Το κάνουμε το παραλία και βγαίνει πάρα πολύ ωραίο με τα κουκουτσάκια. Και έχω κάνει και βιντεάκια, έχω κάνει μικρά τσαντάκια. Εάν δυσκολεύεσαι, Αγγέλα Δημητριάδου, στείλε μήνυμα στο message, θα βοηθήσω τα κορίτσια. Λοιπόν, Θοδωρά, κυρία Μαρία Καραμπουλικίδου θέλει τα υλικά σχετικά με την τσάντα Παρή, λέει, στα σχόλια το γράφει, εντάξει. Ναι, τώρα. Η κυρία Φωτεινή Πάλα λέει, αν είδαμε την παραγγελία της, θα τα δουν τα κορίτσια, τους έπιασα απροετοίμαστες, μπήκα πιο νωρίς. Και αυτό για να πιάσει λιγάκι η ώρα, για να δώσει το πίσω και σε άλλους. Πώς κάνει η Παρή. Αν εννοείται τιμή πόσο κάνει, μπορείτε κυρία Τασούλα Ιωαννίδου να στείλετε μήνυμα προσωπικό ή να πάρετε τηλέφωνο και να μιλήσουμε μετά το live. Για έτοιμα πλεχτά. Έτσι. Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι επειδή κατά διαστήματα πάρα πολλές μου ζητάτε και έτοιμα πλεχτά και αυτή τη στιγμή έχουν μαζευτεί πάρα πολλές τσάντες που έχω τα τελευταία χρόνια, όχι από τις τελευταίες καινούργιες, πιο παλιές, σκέφτηκα να σας κάνω ένα μπαζάρ και να σας δώσω κάποιες τσάντες μου σε καλές τιμές. Όχι βέβαια πολύ χαμηλές, γιατί επειδή οι περισσότερες κοπέλες που με ακολουθούν είναι και κοπέλες οι οποίες προσπαθούν να βιοπορίζονται από αυτό το πράγμα, δεν θέλω να τα ξεφτιλίζουμε τα πράγματα. Λοιπόν, σκέφτηκα λοιπόν μία μέρα, μάλλον βραδάκι, να δω το φίδι με μαύρο. Μαύρο δεν έχω εδώ. Μαρία! Έχουμε μαύρο extra large. Μαύρο extra large. Ναι. Δεν έχουμε. Μακραμέ 4. Λοιπόν, φέρε μακραμέ 4. Λοιπόν, σκέφτηκα, πέστε μου και σαν θέλετε, ένα βραδάκι να σας κάνω ένα live και να σας δείξω τις τσάντες. Ωραία. Λοιπόν, αυτό όμως θα βάλουμε ένα παραπάνω, γιατί είναι 200 γραμμάρια, είναι το extra large, νομίζω είναι 250, έτσι είναι, ναι. Να έχετε υπόψη σας. Αντί για 4-5, εντάξει, μπορείτε να το βάλετε με αυτό. Και αυτό είναι σταθερό νήμα, να ξέρετε, γιατί είναι χοντρό και έχει το ίδιο πάχος με το extra large. Εγώ το έβαλα με το ασημί, αλλά μπορείτε να το βάλετε με το μαύρο. Το μαύρο θα σας δώσουν τα κορίτσια, το μακραμί, το τεσάρι. Εντάξει, αυτό εδώ. Πλέκεται με 5 νούμερο βελονάκι. Οκ. Okay. Έχει και βαβάκι μέσα αυτό, αλλά στέκει ωραία, στέκει σταθερά. Λοιπόν, γράψτε μου αν θέλετε να σας κάνω μια μέρα ένα μπαζάρ με τσάντες που έχω. Μέχρι τότε, πάμε να δείξουμε λίγο στο extra large κάποια χρώματα. Θα το κάνουμε μαύρο αργά, βραδάκι, να ξέρετε το μπαζάρ, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε το μπλε το 235, δείχνω κάποια χρωματάκια. Να πω λίγο ότι πλέκεται με 5-6 νούμερο, λέει, βελονάκι. Εγώ το πλέκω με 5,5. Ωραία, Μαρία, το είδαν τα κορίτσια. Λοιπόν, 250 γραμμάρια, 120 μέτρα, εντάξει. Είναι πολυπροπυλένιο, 100% δεν έχει μέσα βαμβάκι. Λοιπόν, είναι αυτό. Μετά έχουμε αυτό το ωραίο, το ιβουάρι ζάχαρη, το λέω εγώ, το οποίο έχω κάνει τη δικιά μου την τσάντα, την άλλη, τη μεγάλη, η οποία δεν υπάρχει, να ξέρετε. Αφήστε το, πώς με βολεύει. Το 017, από τη μέρα που την έκανα δεν πήρα άλλη τσάντα να κρατήσω. Το 2000 το σοκολατή, εγώ έτσι το λέω, κάποιος το λέτε ταμπά. Το 2000, εντάξει. Το πολύ ωραίο αυτό το γκρι που μου θυμίζει εμένα το γκρι του πάγου, το 061. Είναι πάρα πολύ ωραίο με το φίδι, σας το έδειξα. 11 ευρώ έχει το πάνω μέρος αυτό για το φίδι που λέμε, έτσι. Αυτό επάνω έχει 11 ευρώ. Και τώρα τα νήματα μετά, ή 18, ή 20, 22, ανάλογος τι νήμα θα βάλετε. Και ραμιδί, πάρα πολύ ωραίο το 118. Τσάντα γόνδολα θα την πούμε αυτή, να. Μπλε ρουά. Το μπλε ρουά είναι το 252. Το πράσινο το σκούρο που σας έδειξα την τσάντα με το κουκάλινα χερούλια είναι το 180.
το Fuchs το 082, το πολύ ωραίο Mustardy, κάποιος το λέτε και χρυσό το 050, άλλα δύο δείχνουμε, δεν τα φρύω όλα η Μαρία, το 172 το πράσινο το έντονο, και Χακίλα δει το 192. Εντάξει, η ώρα είναι 4 παρά 1 λεπτό. Δώστε μου λοιπόν αυτό το ένα σας λεπτό να τα τακτοποιήσω λίγο εδώ. Θα ξεκινήσουμε. Θα δείξουμε λίγο τον πάτο μας. Εντάξει, λέγε. Περιμένω να μου δώσουν. Μονόχρωμα λίγο δύσκολο. Όλες πολύ χρώμα θέλουν. Εκείνες είναι τσάρκαλιδες, εγώ δεν είμαι τσάρκα. Τι να κάνω τώρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε όσες μπήκατε τώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν την τσάντα γόνδολα. Τσαντάρα, έτσι, να τη. Δεν έχει πλέγμα, είναι σταθερή. Εδώ είναι ο πάτος της. Θα ξεκινήσουμε να εξηγήσουμε πώς κάνουμε τον πάτο και πώς κάνουμε την πλέξη. Θα την πλέξουμε όλοι. Και επίσης εδώ πάνω έχω κάνει μειώσεις, τις οποίες θα σας εξηγήσω τις μειώσεις μου. 44 είπαμε είναι το φάρδος της, αυτό, και 32 το ύψος, από εδώ που είναι το πλεχτό. Αν θέλετε, κάνετε και πιο κοντή. 4 κουβάρια νήμα θέλετε, εντάξει. Στέκει μόνη της, θέλω να σας δείξω λίγο ότι έχω αφήσει το χερούλι κάτω και δέστε τι είναι το στέκει μόνη. Δεν θέλει πλέγμα, και είναι ό,τι καλύτερο αυτό. Καλησπέρα και στην Αλεξανδρούπολη. Τι κάνετε, πώς είστε. Λοιπόν, πάμε. Δώστε μου δύο λεπτάκια να τακτοποιήσω φώτα και τα λοιπά. Και είμαστε εδώ. Μαράκι! Αγαπούλα, εκεί μέσα κάπου δες λίγο που έχω τα νήματα για τσάντα, σαν έχω κάτι σε άλλο νήμα, ανοιχτόχρωμο, Excel. Άμα ανοίξεις, πρέπει να έχω από την τσάντα παρή. Λοιπόν, πλέκουμε με 5,5 νούμερο βελονάκι. Γεια σας, γεια σας. Δεν έχω, ό,τι χρώμα, δεν έχω κανένα άλλο χρώμα. Να μην χαλάσω τώρα κουβάρι, γιατί αυτό δεν θα με φτάσει να δείξω το σχέδιο και τον πάτο. Τι έχεις εκεί. Δεν είναι, αυτό είναι πιπί. Όχι, Excel θέλω. Είχα από την μπαρή μου, είχε περισσέψει και θυμάμαι το βάλα εκεί μέσα. Μήπως το βάλα σε άλλο σιρτάρι, λες. Και δεν ξέρω τι θα φτιάξω, αν είναι να φτιάξω κάτι άλλο, να χρησιμοποιήσω κάτι. Κάντε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Κάντε υπομονή. Α, ναι, θες δώσ' του, εντάξει. Α, ορίστε. Βγάζω και ένα πορτοφόλιο. Λοιπόν, okay. Θα το κάνουμε το σάπιο μήλο. Και η Μαρία συνεχώς μου τα φτιάχνει και συνεχώς μπερδεύονται εκεί μέσα. Ναι, πες Μαρία, ναι. Πάλι για να χάλει. Πάλι πρέπει να μου τα φτιάξεις, Μαρία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε τον πάτο μας. Να ξαναπώ ότι τον πάτο μπορεί να το κάνετε και πιο στενό λίγο, γιατί εγώ έχω κάνει μειώσεις πάνω. Εγώ θα σας πω τι έχω κάνει εγώ και από εκεί πέρα ό,τι θέλετε κάνετε εσείς, εντάξει. Λοιπόν, γυρίζουμε. Θα μου κλείσετε την πόρτα, Μαρία. Ναι. Πότε θα φέρω τα σετ βελονάκια που κρατάω. Όταν τα φέρω θα σας ενημερώσω, γιατί έχει γίνει χαμός με αυτά τα σετ, το ξέρω. Αλλά δυστυχώς, αγάπες μου, επειδή τα είχα πάρει όλα τότε από το απομυθευτή, τώρα δεν έχουν να μου δώσουν. Βεβαίως κάνει και για καλαθάκια, είναι πολυπροπυλένιο, σταθερό νήμα. Α, τώρα πρόσεξα το κινητό μου, έχει σπάσει σε τρία σημεία η οθόνη, το προστατευτικό. Πρέπει να τα αλλάξω. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον πάτο. Ο πάτος μας είναι 11 αρχικές αλυσίδες και πλέκουμε με άλφτα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Πάρα πολύ ωραίο σταθερό νήμα. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11. Να υπενθυμίσω ότι πρέπει να κλείσετε τις παραγγελίες σας μέχρι αύριο. Όποιες δεν τις κλείσετε και δεν πάρει τηλέφωνο, ακυρώνετε οι παραγγελίες αύριο, εντάξει. Μιλάω για παραγγελίες οι οποίες έχουν μέσα νήματα με προσφορά. Και ξεκινάω και κάνω 10 άριχτα, ένα σε κάθε θηλιά. Κάνω 11 αλυσίδες γιατί ξέρετε ότι στη στροφή χάνω ένα. Αφήνω ένα πένω στο επόμενο, πλέκω με 5,5 φλωνάκι εγώ. Εάν εσείς πλέκετε πιο σφιχτά, βάλετε εξάρι. Το νήμα πλέκετε 5 με 6 νούμερο μας γράφει. Να δείξω λίγο ένα νήματάκι που το γράφει πάνω. Εδώ. Να το, το βλέπετε. 5 με 6. Φαίνεται έτσι. Και βελόνες και βελονάκι. Λοιπόν, κυρίως αυτό το νήμα το χρησιμοποιούμε για τσάντες. Και θα πλέξουμε 10 άριχτα. Ένα στο καθένα. Ο πάτος μας είναι όλο άριχτα, δεν κάνουμε κάτι ιδιαίτερο, θα κάνουμε μερικές σειρές εδώ μαζί, θα κάνετε λίγο υπομονή για να μπορέσω να σας δείξω μετά την υπόλοιπη διαδικασία που κάνουμε. Λοιπόν, εδώ. Τέσσερα νήματα χρειάζεστε των 250 γραμμαρίων, μία αλυσίδα και συνεχίζω πάλι. Αυτό που άνοιξα το κλείνουμε από εδώ. Και πιάνουμε συνεχώς κανονικά αυρωστά. Τώρα, εάν σας αρέσει και θέλετε να φαίνεται λίγο διαφορετικός ο πάτος σας, μπορείτε αν θέλετε να πιάνετε από πίσω τη θηλιά και να δημιουργήσει μία γραμμή. Αν θέλετε το κάνετε αυτό, εγώ το έκανα έτσι, μαζί με τη Ρεγκίνα που βοήθησε σε αυτή τη τσάντα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μπορεί να είναι έτοιμος ο πάτος, μπορείτε ναι, να πάρετε το μεγάλο. Τώρα δεν θυμάμαι τη διάστασή του, ο οποίος νομίζω είναι 35 επί κάτι, και να βάλετε έτοιμο πάτο. Γιατί επειδή το πλευτό σου, το, η γόνδολά σου είναι 38, πρέπει να βάλεις πάτο τουλάχιστον 35. Εντάξει, η αλυσίδα γυρίζουμε. Δεν είναι κάτι δύσκολο όμως ο πάτος. Θα σας πω πόσες σειρές θα κάνετε, πόσα εκατοστά θα είναι ο πάτος σας, για να ξεκινήσετε μετά να πλέκετε τις σειρές σας. Τώρα θα κάνουμε μερικές σειρές πάτο εμείς μαζί. Μπορείτε το μεταξύ να μου κάνετε ό,τι ερώτηση θέλετε πάνω στο πλέξιμο, έτσι. Οι γόνδολες, να ξέρετε, δεν υπάρχουν στο e-shop, γιατί είναι προϊόντα τα οποία είναι σε προσφορά και τα πήρα απευθείας από τον προμηθευτή. Μου τα έδωσαν δηλαδή σε χαμηλή τιμή για να τα δώσω σε εσάς. Ό,τι έρχεται σε τέτοιο στυλ προϊόντο δεν θα βρείτε μέσα στο e-shop. Επομένως, όσες δείτε μετά το live, γιατί θα ανέβει και στο YouTube, να ξέρετε ότι τηλεφωνικά μόνο ενημερώνεστε αν έχει μείνει κάτι. Το οποίο συνήθως, να ξέρετε, δεν μένει. Δηλαδή, τώρα αν περάσει μία-δύο εβδομάδες, σήμερα έχουμε 29/9/23, να ξέρετε ότι συνήθως δεν μένει κάτι. Μπορείτε όμως να χρησιμοποιήσετε, να δείτε, ρε παιδί μου, την πλέξη αυτή, να πώς γίνεται η τσάντα, γιατί να βάλετε γόνδολα, να βάλετε χερούλια από πάνω. Η κυρία Σοφία μας βλέπει από την Αμερική. Ευχαριστούμε. Φτιάχνω τσάντα μεγάλη, τσαντάρα. Με έξτρα από πάνω αξεσουάρ που λέγεται γόνδολα. Γιατί σήμερα κουνιάται τόσο πολύ το ring μου. Μπορείτε να μου πείτε. Ένα λεπτό να το βάλουμε εδώ. Ή γίνεται εδώ, γιατί κουνιάται τόσο πολύ σήμερα. Αν κατάλαβα γιατί. Εδώ. Τώρα νομίζω ότι θα κουνιέται. Λοιπόν, φτιάχνουμε τον πάτο, κάναμε 11 αρχικές αλυσίδες και 10 άριχτα σε κάθε θηλιά. Θα κάνουμε τώρα μερικές σειρές. Προχωράει πάρα πολύ γρήγορα αυτή η τσάντα, να ξέρετε. Η Ρεγκίνα μέσα σε δύο φράδια την τελείωσε, γιατί πλέκουμε 5,5 νούμερο βελονάκι. Φαντάζεστε έτσι. Το σχέδιο σας είπα ότι είναι λίγο δύσκολο, δεν είναι τρομερά δύσκολο. Στην αρχή όταν την είπα την Ρεγκίνα είναι διαφορετικό, είναι λίγο δύσκολο. Λέω οχ, μετά όταν το είδα λέει εντάξει. Και εννοείται ότι το έκανα να μην έχουμε ένωση, να μην έχουμε βουβό. Και εγώ ευχαριστώ Ξένια μου, να είσαι καλά. Θα δείτε ότι δεν είναι δύσκολο και είναι ωραίο εντυπωσιακό. Θα σας βάλω λίγο εδώ στην κάμερα. Να το δείτε το σχέδιο έτσι από κοντά, γιατί από μακριά πάντα χάνει. Το δείτε πάνω στην τσάντα. Να το. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Φαίνεται καλά.
Κυρία Σοφία, κάτι μου γράφεις τώρα. Τι μου γράφεις? Α, έχει φτιάξει, αρέσει πολύ το νήμα αυτό και έχει φτιάξει πολλές τσάντες. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, πόσες σειρές θα κάνετε εσείς? Θα σας μετρήσω τώρα και τις σειρές που θα κάνετε, αλλά και τα εκατοστά του πάτου σας. Γιατί αν πλέκετε σφιχτά, μπορεί να σας βγει λίγο πιο στενό. Άρα εσείς θα κάνετε και τα εκατοστά που λέω και από εκεί και πέρα μετά θα ακολουθήσετε τις οδηγίες. Θα κάνουμε και σειρές ακόμα. Ξαναλέω, θέλετε 4 Excel που είναι 9 και 9, 18 ευρώ και 11 ευρώ η γόνδουλα. Και έχουμε και φόδρα έτοιμη, η οποία αν δεν κάνω λάθος είναι ή στα 8 ή στα 9 ευρώ, με τα τσεπάκια μέσα και τα λοιπά, να τη ράψετε μόνο πάνω στο πλεχτό σας. Θα μας φέρουν μετά τα κορίτσια, θα τους πω αν μπορούν να δούμε μερικές φόδρες, να σας δείξω τις μεγάλες, αυτές που ήταν για την τσάντα θαλάσσης που κάναμε. Μία αλυσίδα, γυρίζουμε. Λοιπόν, πόσο θα κάνετε εσείς σε σειρές? Είναι 4, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 4, 5, 6, 7, 8. 40 σειρές θα κάνετε. Και πόσο ύψος? Σε ύψος πρέπει να είναι 39. 39 εκατοστά ύψος. Καλησπέρα, καλησπέρα και στο Ρέθυμνο. Από πού μας βλέπετε αλήθεια? Για να δούμε. Από το Κιλκής πόσες έχω που μας βλέπουν? Για γράψτε. Φτιάχνουμε μια πολύ ωραία τσάντα. Όσες δεν την έχετε δει, η Παναγιώτα μου, αν δεν την δείτε, είναι με τη γόνδολα από πάνω, πλεγμένη, τελειωμένη. Θα τη δείξω ξανά στο τέλος του βίντεο. Εντάξει? Στο τέλος του live. Είναι πάρα πολύ εύκολη και η συναρμολόγησή της και το ράψιμό της. Πάρα πολύ εύκολο, να ξέρετε. Εγώ προσπάθησα όσο μπορώ να σας το κάνω εύκολο για να μην έχετε πρόβλημα. Ξαναλέω ότι κάνω τον πάτο. Θέλω να κάνω λίγες σειρούλες ακόμα για να έχουμε λιγάκι πλεχτό. Από Ναούς, από Χίο. Α, ωραία. Από Μαλιάδα. Κάποια στιγμή πρέπει να πάρω ένα χάρτη και να καρφιτσώνω από ποια μέρη έχω πελάτησες. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο μέρος που δεν έχω. Θα το ανακαλύψουμε αυτό μαζί. Α, 59 Αυγούστου είναι στη Ραφή, στο Πορτοράφτη σήμερα, ξέρετε. Έτσι λέει η Ελένη. Συνεχίζει τις διακοπές γι' αυτό. Από Μοσχάτο, από Δράμα, από Άνω Λιώσια, Ευπάλιο Φωκίδας Ιούλη. Συνεχίζουμε λίγο τον πάτο μας. Εσείς θα κάνετε 39 εκατοστά ύψος. Αυτό μετράμε, έτσι. Να κάνω 2-3 σειρές ακόμα για να έχουμε λιγάκι έτσι. Ο Αστακός που είναι, το γράψατε και πριν. Σε ποιο μέρος είναι ο Αστακός? Από Γερμανία. Από Γερμανία έχουν πολλές. Λυκαβιτό. Από Πήλιο. Πήρα φέτος το Πήλιο. Μακεδόνες, Κρήτη. Από Σιτία. Η Σιτία στην Κρήτη είναι, σωστά? Α, στο Αγρίνιο είναι ο Αστακός. Ωραία. Δεν το ήξερα. Υπάρχει τέτοιο μέρος. Ξέρετε ότι κάποιες φορές και εμένα όταν τους λέω από Κιλκής στην Αθήνα έτυχε. Δεν ξέρουν που είναι ο Κιλκής. Από Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Πάρα πολύ ωραία. Το Κρανίδι. Μαλιάδα, νομίζω κάποια ακόμα έγραψε. Είσαι η δεύτερη, νομίζω, Πέγκη μου.
Ορίστε. Μας βοηθάνε τα κορίτσια. Από Κέρκυρα. Έχω να πάω πολλά χρόνια στην Κέρκυρα. Από Σαρονικό, από Λαμία, από Σάμο, φυλάκια, φυλάκια πολλά στη Σάμο. Λοιπόν, εσείς θα το κάνετε 39 εκατοστά ύψος, έτσι, και είπαμε 40 νομίζω σειρές. Ναι. 40 σειρές θα κάνετε, 39 εκατοστά. Αν σας βγει πιο μικρό και δεν βγει 39 ύψος, κάντε 2 σειρές παραπάνω ή ό,τι χρειάζεται. Όλοι, όλοι παρέα. Λοιπόν, πάμε να πούμε αγαπούλες μου τώρα. Μου δώσατε λίγο χρόνο. Να πούμε πώς θα συνεχίσουμε. Γεια σου, Ελένη μου. Λοιπόν, το νήμα λέγεται Extra Large, να ξαναπώ. Έχουμε πολλά χρώματα, έχουμε κάνει πολλές τσάντες, είναι στα κάτω νήμα, δεν χρειάζεται να βάλετε πλέγμα, μόνο φόδρα. Φιλάκια σε όλες, δεν θα απαντάω τώρα να λέω τις περιοχές σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας γράψτε και εγώ τα βλέπω, εντάξει. Και τώρα θα πούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, καταρχήν θα κάνουμε μια σειρά γύρω-γύρω πάλι με άριχτα, αλλά θα κάνουμε κάποιες αυξήσεις στις γωνίες μας. Τι θα κάνουμε. Λοιπόν, εδώ που είμαι τώρα, θα κάνω ακόμα ένα άριχτο στην διαγωνία. Θα βάλω ένα σημαδάκι. Αν δεν έχετε σημαδάκι, μπορεί να έχετε μια παραμάνα, μπορείτε να βάλετε μια κλωστούλα, έτσι. Να θυμάστε ότι εδώ ξεκινήσατε. Και τώρα θα ξεκινήσουμε να πλέκουμε ένα άριχτο στο καθένα. Εντάξει. Ένα άριχτο στο καθένα. Γύρω-γύρω. Στις γωνίες μας, σε μία θηλιά, θα βάζουμε 2 άριχτα. Εδώ. 2 άριχτα εδώ. Συνεχίζουμε τώρα από εδώ. Δεν είναι ανάγκη να το βάζετε άκρη-άκρη. Εγώ μπαίνω λίγο πιο κάτω. Ξέρετε. Ένα στο καθένα. Και επίσης μπλέκεται πολύ σφιχτά. Δεν χρειάζεται, γιατί είναι σταθερό το νήμα από μόνο του. Εγώ πλέκω πολύ χαλαρά αυτή τη στιγμή. Τώρα, εάν νομίζετε ότι θέλετε πιο σφιχτά, εσείς θα το κρίνετε. Αλλά εγώ, το συγκεκριμένο νήμα είναι πολύ σταθερό. Ευχαριστώ, Ελένη μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, εδώ τώρα λίγο προσοχή, γιατί μπορεί να σας ανοίξει εδώ η θηλιά αυτή, μην σας ανησυχεί, θα βάλουμε 2 άριχτα εδώ μέσα, θα κρατάμε λίγο σταθερά την κλωστή μας, εδώ, θα τεντώσω, θα σφίξω και τώρα, καθώς θα πηγαίνω προς τα κάτω, θα την πάρω και αυτή την κλωστή και θα την μπλέκω μέσα, έτσι ώστε και να την κρύψω, αλλά και να μην την κόψετε. Καλό είναι, καλύτερα να τις μπλέκετε τις κλωστές μέσα, παρά να τις κόβετε, γιατί μπορεί κάπου να σας ανοίξει. Και καλό είναι επίσης να μην κόβετε τσίμα-τσίμα τις κλωστές σας, δηλαδή να αφήνετε λίγο παραπάνω. Γιατί αν κάτι τεντωθεί, κάτι τραβηχθεί, να μην σας ξυλωθεί. Βλέπετε, το πλέκω μέσα ταυτόχρονα και πλέκω ένα στο καθένα. Σε ποια σημεία μπαίνω, θα σας το φέρω λίγο κοντά. Μπαίνω εδώ στη σειρά μου, βλέπετε. Εδώ είναι μια θηλιά για μια σειρά. Εδώ είναι άλλη σειρά. Εδώ είναι άλλη σειρά, φαίνεται. Εδώ είναι μια σειρά, εδώ είναι η άλλη, εδώ είναι η άλλη σειρά. Μπαίνω λοιπόν στις θηλιές, εδώ. Και ταυτόχρονα έχω βάλει εδώ την κλωστή από μέσα και την κρατάω και την μπλέκω και αυτήν και την κρύβω με αυτόν τον τρόπο. Εδώ. Μια πολύ πολύ ωραία τσάντα κάνουμε με την γόνδολα. Εδώ θα κάνω 2 στο τελευταίο και θα συνεχίσω ένα στο καθένα. Τώρα εδώ είμαι εκεί που έπλεκα, άρα είναι πολύ εύκολο γιατί κάθε θηλιά φαίνεται που πρέπει να πάω. Λοιπόν, γιατί έκανα στις γωνίες μου από 2. Ο ένας λόγος που έκανα 2 στην κάθε γωνία είναι γιατί αυτό μου κάνει πιο οβάλ τον πάτο μου.
Άρα, τώρα που θα έρθω να ανέβω προς τα πάνω, θα έρχεται πιο γλυκά, θα ανεβαίνει πιο ωραία. Ενώ αν είναι τετράγωνο, θα έρχεται απότομα. Εντάξει. Και το δεύτερο είναι ότι δεν θα είναι στενό και δεν θα τεντώνει άσχημα. Του δίνω αύξηση. Το μπλε τζιν το νήμα. Ένα, θα πάρω τηλέφωνο. Ένα τεμάχιο θες ζωή. Λοιπόν, θα πάω μέχρι εδώ, θα βγάλω το σημαδάκι μου, θα κάνω βουβό, εδώ, και τώρα συνεχίζουμε τις σειρές μας, πώς θα ακολουθήσετε τη σειρά. Μία λυσίδα στον αέρα. Θα κάνετε μία σειρά, ένα άριχτο στο καθένα από πίσω. Εσάς θα είναι πολύ μεγαλύτερο το κομμάτι, εμείς κάνουμε σε δείγμα το, έτσι. Λοιπόν, βάζω εδώ πάλι το σημαδάκι μου για να ξέρω πού είναι το ξεκίνημά μου. Έκανα μία λυσίδα και ένα άριχτο στο καθένα. Okay, η ζωή θα στο κρατήσουν τα κορίτσια. Να ξαναπώ, όσες έχετε κρατημένες παραγγελίες από τις προσφορές που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα, επικοινωνήστε, διαφορετικά αύριο ακυρώνονται οι παραγγελίες, εντάξει. Και έχουν έρθει πάρα πολλές προλαβές, έχουν έρθει τα extra large, έχουν έρθει τα muffin, έχουν έρθει τα κομφετί. Αν κάτι περιμένετε, πάρε τηλέφωνο τα κορίτσια και ρωτήστε. Ένα στο καθένα, πιάνω απλώς από πίσω. Το φέρω λίγο κοντά να το δείτε καλύτερα. Εδώ. Αντί να πιάσω εδώ μπροστά, πιάνω από εδώ πίσω μία κλωστούλα. Το αίμα, επειδή είναι μικρός ο πάτος, φαίνεται πολύ στενό, αλλά εσάς επειδή θα είναι πιο φαρδί, θα δείτε ότι ανοιχίζει και ανεβαίνει όμορφα. Okay. Ένα στο καθένα, γύρω-γύρω. Πιάνουμε συνεχώς από την πίσω. Εάν δεν ξέρετε πού το ξεκίνημά σας, καλό είναι να βάζετε ένα σημαδάκι. Ξαναλέω ότι για τη γόνδολα χρειάζεσαι τη γόνδολα το πάνω μέρος. Και χρειάζεται και 4 νήματα extra large ή μακραμέ 4. Βγάζουμε λοιπόν το σημαδάκι μας. Αυτή η θηλιά είναι που λέω η νεκρή θηλιά εγώ, η οποία δεν την μπλέκουμε. Βουβό μεταξύ της πρώτης αλυσίδας και του πρώτου άριχτου που κάναμε. Μία αλυσίδα στον αέρα ξανά. Και τώρα θα κάνουμε μία σειρά, ένα άριχτο στο καθένα. Κανονικά, από μπροστά. Βάζω πάλι το σημαδάκι μου. Και κάνουμε αυτή τη σειρά, γιατί αν δεν κάνουμε αυτή τη σειρά δεν μπορούμε να κάνουμε το σχέδιό μας. Στην επόμενη σειρά ξεκινάμε το σχέδιό μας, το οποίο σχέδιο πηγαίνει κυκλικά χωρίς βουβό. Θα σας δείξω και την ένωση πώς την κάνετε την πρώτη φορά και μετά όλο το σχέδιο πάει με αυτόν τον τρόπο. Θα σας πω επίσης πόσα εκατοστά πλέκεται και μετά τις μειώσεις που κάνω προς τα πάνω. Οι μειώσεις γίνονται στα άριχτα. Κάνουμε ένα στο καθένα. Θα μπορούσε να είναι και ένα πολύ ωραίο καλαθάκι που είπε πριν κυρία αυτό, έτσι μικρούτσικο που είναι. Φτιάχνω την τσάντα γόνδολα. Όσες είδατε τα live μου και έδειξα τη γόνδολα, την τελειώσαμε. Θα τη δείξω ξανά στο τέλος. Μείνετε όσες θέλετε να τη δείτε. Δεν θέλουμε πολλή ώρα ακόμα. Κάνα 4-20 λεπτά. Θα έχουμε φτάσει να ολοκληρώσουμε το βίντεό μας.
Λοιπόν, ένα στο καθένα. Αυτή είναι η εξωτερική πλευρά μας, η καλή, ας το πούμε, αυτή που βλέπουμε εμείς. Εντάξει, γυρίζει, βλέπετε. Τώρα σκέφτεται ότι είναι η τσάντα και αρχίζει και γυρίζει από μόνη της προς τα πάνω. Με το που κάνουμε αυτές τις πλέξεις, γυρίζει από μόνο το πλεχτό. Λοιπόν, και στην επόμενη σειρά ξεκινάμε την πλέξη μας, την οποία θα την πάω σιγά σιγά την πλέξη. Να την καταλάβετε, δεν είναι δύσκολη. Υπάρχει πιθανότητα να την έχω ξανακάνει πολύ παλιά, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, τσάντα γόνδολα θα το βρίσκετε μέσα. Είναι πολύ ωραίο σταθερό νήμα, το extra large. Όσες δεν το έχετε δουλέψει, πάρτε στο να κουβάρει, να δοκιμάσετε, να δείτε. Και ξέρω ότι σας δυσκολεύει πάρα πολύ να περνάτε σκληρητικό ή πλέγμα. Επομένως, μπορείτε να παίρνετε αυτά τα νήματα. Πλέκετε με 5,5-6 νούμερο βελονάκι ή βελόνες. Επομένως, προχωράει πάρα πολύ γρήγορα. Σε 2 βράδια τελειώνεται αυτή την τσάντα. Άτε, 3 το πολύ. Και λέω βράδυ γιατί συνήθως εκεί τις ώρες κάθεστε και χαλαρώνετε όλες και πλέκετε. Το ξέρω από μένα. Λοιπόν, πάμε εδώ. Ωραία. Λοιπόν, θα κλείσουμε με βουβό και θα αρχίσουμε την πλέξη μας. Και θα πάω σιγά σιγά. Πορτοφολάκι με κλικλάκ είναι αρκετά σκληρό, αγάπη μου. Δεν ξέρω. Θα πρέπει να το δοκιμάσουμε και τι πλέξη θα κάνουμε. Πάντως σε μικρό 8 μισάρι δεν το προτιμούσα, είναι πολύ χοντρό. Θα μπορούσε να γίνουμε σε 16 σίγουρα. Θα το έχω υπόψη μου, να βρούμε κάποιο σχέδιο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την πλέξη μας. Κάνουμε αρχικά εδώ μια λυσίδα. Στην πρώτη χθηλιά πλέκουμε ένα άριχτο, κανονικά. Εντάξει, θα βάλω πάλι εγώ το σημαδάκι μου εδώ για να ξέρω που τελειώνω. Δεν θα το χρειαστείτε μετά τη επόμενη σειρά και μετά, να ξέρετε. Και τώρα, τι κάνουμε. Μπαίνουμε στην επόμενη θηλιά επάνω, παίρνουμε και όσο τη βγαίνουμε, εντάξει. Και χωρίς να κάνουμε κάτι, μπαίνουμε στο ίδιο σημείο που μπήκαμε και κάναμε το προηγούμενο άριχτο. Μπαίνουμε, παίρνουμε κλωστή, βγαίνουμε. Okay. Έχουμε 3 κλωστές, κρατάμε αριστερά την τελευταία κλωστή μας, εδώ. Έτσι, κρατάμε λίγο και περνάμε και από τις 3 κλωστές μέσα και λίγο ισιώνεις εδώ πέρα. Να φαίνεται ωραία. Ξαναδείχνω. Εδώ λίγο προσοχή θέλω, επειδή τραβάνε προς τα δεξιά, μην μπερδευτείς και βάλεις εδώ στο ίδιο σημείο. Πάμε στο επόμενο. Μπαίνουμε εδώ. Κάνουμε ένα κανονικό άριχτο. Παίρνουμε στην επόμενη θηλιά, εδώ, παίρνουμε κλωστή, βγαίνουμε. Δεν το κλείνεις και μπαίνεις χωρίς να πάρεις κλωστή στην θηλιά που μπήκες πριν. Εδώ πέρα στο άριχτο το προηγούμενο που το έκλεισες κανονικά. Κρατάς εδώ την κλωστή σου να μην σου φύγει. Μπαίνεις, παίρνεις κλωστή, βγαίνεις, τεντώνεις. Έχεις 3 κλωστές πάνω στο βελονάκι σου, να τες. Okay. Και παίρνεις κλωστή και περνάς και από τα 3 απευθείας. Ισιώνεις λιγάκι εδώ την κλωστή σου για να φαίνεται ωραία και συνεχίζεις. Εδώ δεν μπαίνουμε, είναι η θηλιά στην οποία μπήκαμε και απλώς τραβάει προς τα δεξιά. Ένα άριχτο εδώ. Μπαίνω εδώ, παίρνω κλωστή. Μπαίνω στην ίδια θηλιά που έκανα πριν το άριχτο. Κρατάω την κλωστή μου αυτή που έχω πάνω στο βελονάκι, να μην φύγει. Βγαίνω χαλαρά, δεν χρειάζεται να σφίγγεις πάρα πολύ. Παίρνω κλωστή. Και βγαίνω. Επίσης να ξέρεις ότι όσο πιο χαλάρο το κάνεις, τόσο πιο ωραίο δείχνει το σχέδιο. Δεν χρειάζεται να σφίγγεις. Άριχτο. Μπαίνεις εδώ. Παίρνεις κλωστή. Μπαίνεις εδώ. Παίρνεις κλωστή. Βγαίνεις. Παίρνεις κλωστή. Τα περνάς και τα 3. Ξανά. Άριχτο. Κανονικό. Μπαίνεις. Παίρνεις κλωστή. Κρατάς. Πας εκεί που μπήκες πριν για το άριχτο στην ίδια, στο ίδιο σημείο, εδώ. Παίρνεις κλωστή, βγαίνεις, εδώ. Πας στο επόμενο, εδώ. Άριχτο. Μπαίνεις εδώ, παίρνεις κλωστή, μπαίνεις εδώ στο ίδιο. Γυρίζεις, εδώ. Μπαίνεις εδώ, άριχτο. Μπαίνεις εδώ, βγαίνεις, μπαίνεις κλωστή. Πας εδώ, βγαίνεις
Και τα περνάς και από τα τρία. Θέλω να μου γράψετε αν κάποια δεν το κατάλαβε. Να το ξαναπάω σιγά. Βλέπεις ότι αν ξυλώσω εδώ έχω μπει. Αυτό που σας έλεγα πριν. Μπαίνεις κλωστή, κρατάς. Μπαίνεις εδώ, μπαίνεις κλωστή, βγαίνεις. Παίρνεις τα κλείνεις και μπορεί να νομίζεις ότι εδώ δεν πρέπει να μπεις τώρα για να κάνεις το άριχτο. Ενώ είναι η θηλιά σου αυτή που μπήκες. Μπαίνεις, κάνεις ένα άριχτο εδώ. Εντάξει, θέλω λίγο να σου το δείξω αυτό. Σου βάζω ένα σημαδάκι στην επόμενη θηλιά. Εντάξει, λοιπόν, μπαίνεις εδώ, παίρνεις κλωστή, βγαίνεις. Κρατάω. Μπαίνεις στο προηγούμενο, στο ίδιο σημείο που κάνεις τα άριχτα, βγαίνεις. Εδώ. Τα περνάς. Βλέπεις μου το σημαδάκι. Τώρα εσύ όπως το βλέπεις έτσι θα λες «Α, εδώ πρέπει να κάνω το άριχτο». Όχι. Εδώ έχεις μπει ήδη. Απλώς τραβάει προς τα δεξιά του σχέδιό σου. Άρα μπαίνεις στο επόμενο. Εδώ. Άριχτο. Και με το που μπαίνεις τραβάει και έρχεται κανονικά στη θέση του αυτό. Εδώ. Εδώ. Περνάς. Πας στο επόμενο. Άριχτο, εδώ, πας εδώ, τεντώνεις, εδώ, πας, άριχτο, εδώ, πας εδώ, και εδώ, πας, άριχτο, εδώ, πας πίσω, εδώ, πας άριχτο, πας εδώ, πας εδώ και, όπα, sorry, ξανά, πας εδώ, πας εκεί που ήσουν πριν, στο άριχτο, στο ίδιο σημείο, τα κλείνεις, άριχτο κανονικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ εύκολο να ξέρετε. Τώρα εγώ επειδή έχω την κάμερα μπροστά μου, ζορίζομαι λιγάκι. Και προχωράει γρήγορα. Γιατί δεν έχει και βουβό. Θα δείτε ότι δεν έχουμε να κλείνουμε τη σειρά μας. Το έχω κάνει εγώ έτσι το σχέδιο. Που να μην χρειάζεται να έχουμε ένωση. Που το πιο δύσκολο πιστεύω σε όλες σας. Είναι εκεί που ενώνεται η σειρά. Τι κάνω, τσάντα δείχνουμε, τη γόνδουλα, μείνετε να τη δείτε τελειωμένη, όσο την έχετε δει, και κάνουμε δείγμα, την πλέξη. Λοιπόν, μπαίνω, κάνω άριχτο, κανονικό. Εντάξει, μπαίνω, παίρνω κλωστή στο επόμενο, βγαίνω και παίρνω στο προηγούμενο που έκανα το άριχτο, στο ίδιο σημείο, παίρνω κλωστή και βγαίνω. Λοιπόν, το ξαναδείχνω. Κάνουμε ένα άριχτο. Εντάξει. Λοιπόν, και τι κάνουμε. Εδώ θα το φέρω λίγο πιο κοντά. Ένα λεπτό να δούμε το φως. Εντάξει. Λοιπόν, κάνουμε ένα άριχτο στο επόμενο. Μπαίνουμε μέσα στο επόμενο, δεν κάνουμε άριχτο. Το ξαναδείχνω. Μπαίνουμε, παίρνουμε κλωστή, δεν το κλείνουμε. Και μπαίνουμε στο προηγούμενο, εδώ. Κάναμε το άριχτο το προηγούμενο, στο ίδιο σημείο που μπήκαμε πριν, παίρνουμε κλωστή, βγαίνουμε και έχουμε τρεις κλωστές, παίρνουμε και τα κλείνουμε όλα και τα τρία μαζί. Ξαναλέω, μπαίνουμε, κάνουμε ένα άριχτο. Εδώ που μπήκαμε και κάνουμε το άριχτο θα ξαναμπούμε. Μπαίνουμε στο επόμενο, παίρνουμε κλωστή, ξαναμπαίνουμε στο ίδιο σημείο που κάναμε εδώ το άριχτο, κρατώντας την κλωστή αυτή για να μας φύγει, παίρνω κλωστή, βγαίνω, τεντώνω. Έχω τρεις κλωστές, παίρνω, τα κλείνω. Λοιπόν, άριχτο. Στο ίδιο σημείο που κάνω το άριχτο θα ξαναμπώ. Παίρνω κλωστή, κρατάω, μπαίνω στο ίδιο σημείο, τεντώνω, παίρνω, τα κλείνω όλα μαζί. Ξανά, ένα άριχτο. Το τελευταίο κάνω τώρα. Μπαίνω εδώ, παίρνω, πάω στο ίδιο σημείο, εδώ. Βγαίνω, όλα μαζί. Τώρα, έχουμε να κάνουμε την ένωση. Θα το βγάλουμε το σημαδάκι.
Και τι θα κάνεις. Όπου έχεις άριχτο θα κάνεις άριχτο. Όπου έχεις αυτό που γυρίζουμε πίσω θα κάνεις αυτό που γυρίζουμε πίσω. Άρα, τι είχαμε ξεκινήσει εμείς με άριχτο. Εντάξει. Άρα, μπαίνω πάνω στο άριχτο, κάνω άριχτο. Και καθώς κάνω το άριχτο, σφίγγω κιόλας λίγο για να κλείσει η σειρά μου. Τώρα πλέον δεν έχεις βουβό. Ό,τι έχεις κάνει στην προηγούμενη σειρά από κάτω, κάνεις το ίδιο πάνω. Άρα, στην επόμενη θηλιά θα μπω, θα πάρω κλωστή και θα πάω εδώ που έκανα το άριχτο στο ίδιο σημείο να ξαναμπω. Ξανακάνεις το ίδιο σχέδιο, δεν αλλάζει κάτι στο σχέδιό σου. Εντάξει. Απλώς το πρώτο σου άριχτο το σφίγγεις λίγο για να κλείσει η σειρά σου. Δεν κάνεις βουβό. Πάλι, εδώ είναι το άριχτο, βλέπεις που ξεχωρίζει. Αν δείτε, εδώ φαίνεται ότι είναι το άριχτο και εδώ είναι το πλαγιαστό. Θα δείξω πώς να το δείξω. Έτσι, φαίνεται. Βλέπετε που ξεχωρίζει αυτό το πλαγιαστό. Με γκρι είναι πάρα πολύ ωραίο. Και σε άλλη τσάντα, εννοείται. Απλώς τα χοντρά τα νήματα δείχνει πιο ωραία, να ξέρετε. Βλέπετε το πλαγιαστό. Όπου έχει άριχτο κανονικό, κάνουμε το άριχτο. Εδώ. Έχει άριχτο κανονικό. Το κάνουμε κανονικά. Στο ίδιο σημείο που κάναμε το άριχτο θα ξαναμπούμε. Πάμε στην επόμενη θηλιά. Παίρνουμε κλωστή. Κρατάμε την κλωστή μας. Πάμε πίσω και κάνουμε αυτό το πράγμα. Εντάξει. Μετά. Στο άριχτο πάνω άριχτο. Προσοχή. Βλέπετε ότι εδώ σας δείχνω ότι είναι το πλαγιαστό. Στο πλαγιαστό δεν ξαναμπαίνετε. Πάτε πάνω στο άριχτο εδώ. Και κάνετε άριχτο. Αυτό είναι. Μετά πάτε εδώ πάνω. Πάτε πίσω. Εδώ που κάνετε το άριχτο, παίρνετε και το κλείνετε. Αυτό είναι η πλέξη μας. Και τώρα σας δείχνει και από μόνο το σχέδιο. Δηλαδή, δεν υπάρχει πιθανότητα να μην καταλάβεις έτσι, εδώ, ότι όπου είναι το πλαγιαστό, πρέπει από πάνω να έχω πλαγιαστό. Όπου είναι το άριχτο, βλέπεις, έχει άριχτο από πάνω. Okay. Και με μακό κορδέλα μπορείτε να το δοκιμάσεις, Νατάσα, με ό,τι θέλετε. Λοιπόν, τι κάνεις τώρα. Αφού τελειώσεις και φτάσεις σε ύψος, να σας μετρήσω λίγο πόσο ύψος κάνετε την πλέξη. Να ξαναπώ για όσους μπήκανε ότι κάναμε 11 αρχικές αλυσίδες, 10 άριχτα για 40 σειρές. Μετά δείξαμε τις αυξήσεις που κάναμε στην πρώτη σειρά μετά τον πάτο. Κάναμε μια σειρά άριχτο από πίσω, μια σειρά άριχτο κανονικό και μετά ξεκινάμε την πλέξη. Λοιπόν, η πλέξη θα σας πω για πόσα εκατοστά την έκανα εγώ, αλλά ξαναλέω ότι αν θέλετε το κάνετε και πιο λίγο. Λοιπόν, 24 εκατοστά κάναμε την πλέξη. Είναι 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 σειρές. Εντάξει, 21 σειρές κάναμε την πλέξη μας. Δεν χρειάζεται πλέγμα κική μου. Δεν έχει πλέγμα η τσάντα μου. Δεν χρειάζεται πλέγμα, σας το είπα. Και προσπαθώ, βλέπετε, το τελευταίο καιρό να σας κάνω τσάντες χωρίς πλέγμα για να σας βοηθάω, γιατί το πλέγμα σας δυσκολεύει. Λοιπόν. Και μετά από εκεί θα κάνεις μία σειρά άριχτα γύρω-γύρω. Πάμε να τα κάνουμε μαζί. Και θα δείξω λιγάκι τις μειώσεις που κάνουμε. Διότι κάνουμε μετά μία, δύο, τρεις, τέσσερις σειρές μειώσεις. Εγώ θα δείξω μία σειρά μείωση και εσείς θα κάνεις τις υπόλοιπες. Λοιπόν, ας πούμε ότι έτσι όπως είναι η τσάντα μας, εδώ δεξιά και αριστερά θα πούμε ότι είναι οι άκρες. Και ότι εδώ μέσα μπαίνει η γόνδολα και αυτό είναι το πλαϊνό μας. Εντάξει. Εγώ τώρα θα ξυλώσω λιγάκι και θα κάνω μία σειρά άριχτα. Ας ξυλώσω και αυτό. Λοιπόν, να δείξω το τελείωμα. Okay. Πρέπει να κάνω μια σειρά άριχτα όμως για να σας το δείξω. Να σας δείξω τις μειώσεις. Θα κάνετε λοιπόν μετά από τις σειρές που είπαμε, 21 σειρές σχέδιο αν δεν κάνω λάθος, θα κάνουμε μετά μια σειρά άριχτα ένα στο καθένα για να στρώσει το σχέδιό μας. Και μετά θα αρχίσουμε τις μειώσεις. Θα σας δείξω τι μειώσεις κάνουμε. Μειώσεις κάνουμε μόνο από τα πλαϊνά, όχι σε όλη τη σειρά, στις δύο πλευρές μας. Και στο τέλος θα ξαναδείξω λίγο την τσάντα για όσους δεν την είδανε. Πρέπει να κάνω μια σειρά άριχτα για να μπορώ πάνω εκεί να σας δείξω τις μειώσεις, γιατί πάνω στο σχέδιο δεν θα στρώνουν ωραία οι μειώσεις.
Η γόνδολα το πάνω μέρος έχει 11 ευρώ. Θα σας ξαναδείξω στο τέλος τι έχει μείνει για όσες θέλετε και δεν υπάρχει μες στο e-shop γιατί είναι σε προσφορά και δεν θα τα ξαναέχουμε. 2-3-41-0-24-44-7 το τηλέφωνό μας για όσες θέλετε να κάνετε παραγγελίες. Κοντεύουμε, εδώ είναι. Από τα πλάγια της κάνεις για να γίνει... Ναι, γι' αυτό, για να μαζέψει. Τα πλάγια το κάνω. Έχουμε φτάσει. Εδώ αναγκαστικά στα άριχτα θα πρέπει να κλείνετε τη σειρά σας, εντάξει, για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε κιόλας. Και πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη μείωσή μας. Λοιπόν, τι θα κάνετε. Θα διπλώσετε στα δύο τη τσάντα σας, έτσι, και θα βάλετε ένα σημαδάκι από τη μία πλευρά, για να ξέρετε πού είναι εκεί που κάνει η μητούλα, στο πούμε, που ενώνεται. Και ένα από εδώ. Εντάξει, το να πέσετε λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, δεν πειράζει. Εντάξει. Λοιπόν, και σε αυτά τα σημεία θα κάνουμε τις μειώσεις. Λοιπόν, κάνω μία αλυσίδα στον αέρα. Συνεχίζω ένα άριχτο στο καθένα. Τις μειώσεις μου, αυτή είναι το ξεκίνημά μου, τις κάνω μόνο σε αυτά τα σημαδάκια. Τις δύο άκρες. Λοιπόν, στη μία σειρά κάνω δύο μειώσεις. Στη δεύτερη σειρά κάνω μία μειώση. Θα σας το δείξω λίγο. Θα κάνουμε δύο σειρές ακόμα και τελείωσε. Αυτό είναι. Και αυτό το κάνετε να αλλάξει. Συνολικά θέλω να κάνετε τέσσερις σειρές. Δηλαδή δύο σειρές μείωση, την οποία μειώνετε δύο θηλιές κάθε πλευρά. Και μία σειρά, και δύο σειρές, τις οποίες μειώνετε μόνο μία θηλιά. Θα σας το δείξω όμως. Αναλυτικά. Πάμε λοιπόν εδώ και εδώ που έχουμε το σημαδάκι μας, εγώ υπολογίζω ότι εδώ είναι το κέντρο μου, ωραία. Θα πλέξω αυτήν και αυτήν τη θηλιά μαζί και τις επόμενες δύο μαζί. Παίρνω κλωστή, βγαίνω, ωραία, δεν το κλείνω, παίρνω κλωστή, βγαίνω, τα κλείνω και τα δύο μαζί. Και το ίδιο κάνω στις επόμενες δύο θηλιές. Δεν πειράζει που θα πάω λίγο αριστερά, μπαίνω δύο θηλιές εδώ και δύο θηλιές εδώ, έτσι. Κάνω τις δύο θηλιές μία και εδώ τις δύο θηλιές μία, άρα έχω μειώσει δύο θηλιές σε αυτήν την πλευρά. Λοιπόν, και συνεχίζουμε και κάνουμε ακριβώς το ίδιο και στην άλλη πλευρά. Εγώ τώρα για θέμα χρόνου δεν θα το πάω μέχρι τέρμα. Εσείς έχετε υπόψη και στην άλλη πλευρά κάνετε ακριβώς το ίδιο. Και τώρα θα πάρω το άλλο το νήμα μου. Εδώ. Και... αφού ενώσετε με βουβό εδώ πέρα, θα κάνετε μία λυσίδα, θα πλέξετε ένα άριχτο στο καθένα. Να πω τώρα την άλλη μειώση που κάνουμε. Θα βάλω λίγο εδώ το νήμα μου. Πες το ότι έπλεξα. Λοιπόν, να δείξουμε λίγο την άλλη μειώση. Και αυτό το κάνετε να αλλάξει για δύο φορές. Συνολικά τέσσερις φορές θέλω να μειώσετε και τελειώσατε την τσάντα σας. Αυτό ήταν. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ που έχουμε κάνει τις μειώσεις μας. Κάνω ακόμα ένα. Λοιπόν, εδώ είναι οι δύο μειώσεις μας. Και τώρα θα μειώσουμε αυτά τα δύο για ένα. Δεν θα ξαναμειώσουμε δύο μαζί και δύο μαζί, τέσσερα συνολικά, έτσι. Αλλά θα μειώσουμε μόνο δύο θηλιές. Λοιπόν, μπαίνω, παίρνω κλωστή, μπαίνω, παίρνω κλωστή και κλείνω αυτά τα δύο μαζί. Ο λόγος που το κάνω αυτό και δεν ξανακλείνω 2-2 είναι γιατί αν κλείσω ξανά 2-2 θα μαζέψει πολύ απότομα και δεν θα φαίνεται ωραία και μπορεί να φουσκώνει κιόλας στο πλαϊνό και να είναι πολύ άσχημο. Γι' αυτό μειώνω μια φορά 4 θηλιές, τις οποίες στην ουσία φεύγουν 2 θηλιές και μια φορά 2 θηλιές που στην ουσία φεύγει 1 θηλιά.
Τώρα στην επόμενη σειρά θα μειώσεις αυτές τις δύο μαζί και τις επόμενες δύο μαζί. Θα πας λίγο πιο αριστερά, αλλά δεν πειράζει, δεν φαίνεται τίποτα. Και αυτές είναι όλες οι μειώσεις για την τσάντα. Πάμε να γυρίσουμε να τη δείξουμε, να τη δούνε και τα κορίτσια που δεν την έχουν δει, την τσαντάρα μας. Είναι πάρα πολύ ωραία. Να τη. Η λεγόμενη γόνδολα. Βλέπεις ότι πουθενά δεν φαίνεται καμία ένωση, γιατί με τον τρόπο που έχουμε κάνει την πλέξη, δεν έχουμε βουβό, δεν έχουμε ένωση. Είναι πάρα πολύ εύκολη. Είναι πλεχτό όλο. Δεν έχει πάτο. Δεν χρειάζεσαι πλέγμα γιατί είναι πολύ σταθερή. Αν αφήσω το χερούλι, ορίστε, δέστηνα, στέκει μόνη της. Δεν θέλει πλέγμα. Νάτι. Είναι το ωραίο αυτό στην τσάντα και έχουμε και φόδρες έτοιμες, τις οποίες μπορείς να βάλεις μέσα. Δεν θυμάμαι τώρα αν είναι 8 ή 9 ευρώ η φόδρα. Τα κορίτσια θα σας πούνε, μπορούν να σας στείλουν και χρώματα, έχουμε διάφορα σχέδια, διάφορα χρώματα. Είναι βαβακερά νήματα, υφάσματα. 11 ευρώ έχει γόνδολα επάνω και το νήμα είναι στα 4,5 ευρώ το συγκεκριμένο. Η πλέξη και από κοντά, θέλετε να τη δείτε. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Ρεγκίνα που μας την έπλεξε, το κορίτσι μας, εδώ, να το. Βλέπετε, είναι πάρα πολύ ωραία πλέξη, πολύ σταθερή. Και πολύ ωραία μεγάλη τσάντα. Πιστεύω ότι εμείς οι γυναίκες όλες θέλουμε μεγάλες τσάντες γιατί μας βολεύει, γιατί μπορούμε να βάλουμε τα πάντα μέσα, έτσι. Και επειδή βαριόμαστε να αλλάζουμε τσάντα καθημερινά, εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω για εσάς, βαριέμαι να αλλάζω τσάντα συνέχεια. Και αυτό που με βολεύει είναι να έχω μία τσάντα η οποία ταιριάζει με τα περισσότερα ρούχα. Τώρα έχω την μπεζ, με αυτό εδώ πέρα το χρώμα, η οποία ταιριάζει με όλα, έτσι. Και με βολεύει αφάνταστα. Πολύ ωραία και μεγάλη. Όντως είναι πολύ ωραία. Να σας δείξω ξανά τελευταία φορά τις γόνδολες. Να πω για όσους δούνε αργότερα το live ότι οι γόνδολες δεν υπάρχουν στο e-shop και δεν θα υπάρχουν. Γι' αυτό αν θέλετε θα πάρω τηλέφωνο στα κορίτσια στο 23-41-0-24-44-7 για να σας πούνε τι έχει μείνει. Λοιπόν, υπάρχει το φίδι που είναι στα 11 ευρώ. Το φάδος της τσάντας είπαμε 44 βγαίνει. Αυτό είναι 38. Είναι μεγάλη τσάντα. Και πώς είπαμε, 32 ύψος, έτσι, 44x32, εντάξει. Την έχω πλέξει αυτή την τσάντα με το extra large, το μακραμέ, με αυτό. Αλλά με το σάπιο μήλο, το σάπιο μήλο έχει τελειώσει, μπορεί να συνδυάσει άλλα χρώματα. Ας πούμε το φίδι, το συνδυάσαμε πάρα πολύ ωραία με αυτό το γκρι. Υπάρχει το μακραμέ το 4 που μπορείς να βάλεις και αυτό. Τα κορίτσια μπορούν να σας κάνουν συνδυασμό. 11 ευρώ έχει αυτό το οποίο έχει πάνω και το φερμουάρ του. Θα το δείξουμε λιγάκι. Μοιάστε το. Και ράβετε πάρα πολύ εύκολο. Δεν πιστεύω να θέλετε να σας δείξω και πώς το ράβετε αυτό εδώ πάνω. Έτσι, το βάζετε από μέσα και το έχω ράψει απλώς με τη βελόνα με το ίδιο ύφασμα, με την ίδια κλωστή. Με έχει περισσέψει εννοείται νήμα. Να σας δείξω λίγο, να το, αυτό που περίσσεψε το άφησα μέσα, δέστε το, πώς το έχω ράψει, να το. Με την ίδια κλωστή το έχω ράψει με την βελτονιά τη μεγάλη. Πάτω και να μην κάνουμε μειώσει πάνω, ναι γίνεται κυρία Μαριάννα, το είπα και στην αρχή ίσως δεν το ακούσατε, ότι μπορείτε να κάνετε, αν θέλετε πιο μικρό τον πάτο και να μην κάνετε μειώσεις. Αν θέλετε να κάνετε αυτό, τότε υπολογίστε να μην κάνετε δύο σειρές. Η βόγγονδολα δεν υπάρχει σε μαύρο, υπάρχει στο φίδι, σας δείχνω ότι υπάρχει. Υπάρχει στο χρώμα που έκανα εγώ, καστόρ με σάπιο μήλο και έχει μαύρο και λίγο κεραμιδί μέσα. Σοκολατή, όχι κεραμιδί. Μπρονζέ, να το, το μπρονζέ. Υπάρχει σε κεραμιδί, να το, αυτό το κεραμιδί, με αυτό ταιριάζει. Δέστε το, πάρα πολύ, ε. Λοιπόν, μαζί όλα με τη φόδρα, ένα λεπτό θα σου πω. 11 συν 18 συν, νομίζω είναι 8 η φόδρα αυτή, δεν είμαι σίγουρη. 37 ευρώ, έτσι. 11 συν 18 τα νήματα, γιατί είναι 4 κουβάρια που θέλεις. Συν 8 η φόδρα, 37. Ή 37 ή 38 ευρώ. Έχει κοντά βγαίνει. Και δεν θέλει πλέγμα, έτσι. Πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, το κεραμίδι το δείξαμε και τελευταίο είναι αυτό το ωραίο μπλε. Το οποίο αυτό ωραίο μπλε μπορεί να το συνδυάσει και με τον γκρι, αλλά και με αυτό το μπλε. Το τζιν. Δες το. Με αυτό λες και είναι σχεδόν ίδιο. Φαίνεται καλά. Να το.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Και να ξέρετε ότι όταν κάνετε ερωτήσεις, προχθές μια κυρία μου λέει: εγώ δεν γράφω, λέει, πολλές φορές τα live σου και την ντρέπομαι. Γιατί μπορεί να θέλω να ρωτήσω κάτι, προτιμώ να σε πάρω τηλέφωνο. Δεν πρέπει να ντρέπεστε. Να σας πω γιατί. Γιατί όσες ακολουθούν εδώ πέρα, ακολουθούν γυναίκες οι οποίες πλέκουν. Δεν είναι όλες όμως πλέχτριες με γνώσεις υπέρ και θα σας παρεξηγήσουν. Και το να κάνεις μια ερώτηση, μαθαίνεις αν κάνεις μια ερώτηση. Και μπορεί και κάποιος άλλος ή κάποια άλλη να έχει την ίδια πορεία με εσάς. Επομένως, κάνοντας την ερώτηση, τώρα που ρώτησε η κυρία Μαριάννα, με αυτόν τον τρόπο βοηθάς και άλλους. Δηλαδή, μπορείτε να κάνετε δύο σειρές λιγότερο στον πάτο και να μην χρειάζεται να κάνετε μετά τις πάνω τις μειώσεις, έτσι. Απλώς εμένα μου αρέσει, Μαριάννα μου, το ότι έχει αυτό το πράγμα εδώ. Το ήθελα, κατάλαβες, γι' αυτό. Τώρα όμως, αν θες, μπορεί να μην το κάνεις εσύ. Δεν υπάρχει πρόβλημα, έτσι. Λοιπόν, οι γόνδολες έχουν μείνει, ξαναλέω, αυτό το μπλε. 37-38 ευρώ είναι τελικά όλα μαζί με τη φόδρα. Το κεραμιδί, τσαντάρα όμως, έτσι. Δεν νομίζω να έχετε κάνει τσαντάρα με 37-38 ευρώ. Εδώ, το μπρονζέ, το σάπιο μήλο που έκανα εγώ. Λοιπόν, και το φίδι, τα κομφετή νήματα. Αν με ακούν τα κορίτσια και μπορούν να τα φέρουν, να τα δείξω. Για να δούμε. Αν με ακούνε και μπορούν να τα φέρουν, ας τα φέρουν να τα δείξω. Α, δεν έχω και πολύ μπαταρία. Μ' ακούτε. Φέρτε μερικά κομφετή να δείξω, γιατί δεν έχω και πολύ μπαταρία. Τελικά μ' ακούνε. Χαίρετε. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Live χωρίς εσάς. Το ξέρω. Πάντα. Το πάντα μ' άρεσε. Γεια σας. Ωχ, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Με το AIP, ναι. Όχι, με το Cotton Mate. Αλήθεια. Το πορτοκαλί. Φέρε ένα Cotton Mate πορτοκαλί να δείξω τα κορίτσια. Πόσο έχει το Cotton Mate, το είχαμε βάλει προσφορά. 1,80 το έχουμε. Α, 1,80 προσφορά αυτό το νήμα που φοράω. Μόνο το χρώμα αυτό. Ναι, μόνο αυτό το χρώμα και έχουμε νομίζω, να τα δείξουμε. Έχει ακόμα, ναι. Να τα δείξουμε όποια θέλει. Στο site υπάρχουν νομίζω ακόμα. Δεν ξέρω τα χρώματα. Είναι αυτό το χρώμα, το 641, 1,80, όποια θέλετε, 6 με 7 κουβάρια. Η κυρία Ξαρή λέει, αν δεν έχει φύγει η παραγγελία της, θέλει να προσθέσει και αυτή κομφετή. Ωραία, τα δείχνω. Λοιπόν, έχουμε 1,60 το τεμάχιο, 50 γραμμάρια, ακριλικό, να σας πω μέτρα. 4 κομμάτια εγώ έκανα για το κασκόλ μου το κυκλικό το τεράστιο, 50 γραμμάρια 130 μέτρα και εγώ το έπλεξα με 4 και λέει 3,5 με 4. Εντάξει, αν θέλω να το κάνετε και με 4,5. Ανίτα ρώτα αν έφυγε η παραγγελία μου. Έφυγε της κυρίας Γιούλη η παραγγελία της Καρβέλα. Γιούλη Καρβέλα έφυγε η παραγγελία, της ρωτάει. Η κυρία Ξαρλή πάντως είναι εδώ. Κυρία Ξαρλή είναι εδώ. Λοιπόν, το ασπρόμαυρο το κομφετί. Το γκρι το κομφετί, 1,60-50 γραμμάρια. Τώρα Γιούλη μου θα δούνε. Το ροζάκι με μοφ. Το φούξ. Το αυτό. Έχω την εντύπωση ότι δεν μου φέρατε όλα τα χρώματα. Ναι, την κάνανε. Κυρία Γιούλη έφυγε. Νομίζω δεν μου τα φέραν όλα τα χρώματα. Νομίζω μου λείπει ένα καφέ μπέζ που ήρθε καινούριο. Λείπει. Από τα κομφετή δεν μου τα φέρε όλα. Ναι, ένα μπλε. Μπέζ, ένα σκούρο, είναι ναι. Και για φέρε. Λοιπόν, λευκό με μπέζ καφέ. Το έχουμε κάνει σύση μου καζάκα αυτό το νήμα. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και το ωραίο είναι ότι κάνει και τα ποδαράκια και βγαίνει. Όχι. Ναι, μπράβο αυτό. Μπράβο. Λοιπόν, και υπάρχει αυτό το σοκολατί, το λέω εγώ. Δέστε το, αυτό εδώ. 1,60. Πόσα κουβάρια θες, Σύση μου, αν δεν στείλε μήνυμα, να σου πούμε, γιατί είναι ανάλογα με το μέγεθος. Το ροζ με το άσπρο, με τα ροζ που πήρα. Βάλε μαζί το ροζ με το άσπρο. Το ροζ με το άσπρο, αυτό. Έτσι θέλει να βάλω, Σοφία. Έχει και σκέτο άσπρο. Να το. Αυτά θέλει να βάλω. Δεν το έχω φωτεινή με εδώ το κασκόλ μου, το έχω σπίτι. Το κυκλικό το εύκολο. Το έχω στο YouTube, έγινε χαμός με αυτό το κυκλικό κασκόλ. Έχει ζέστη ακόμα, δεν το φοράω. Δεν βλέπεις που φοράω τρυπτά και κοντομάνικα. Το πιο εύκολο κασκόλ, το πιο. Κυρία Σοφία αυτό έχει πάρει, έβαλα εγώ αυτά δύο. Ροζ με άσπρο. Το καινούργιο σου σχεδιάγραμμα για το κουβερτάκι. Μπορώ να το έχω. Το καινούργιο μου σχεδιάγραμμα, αφού ακόμα δεν το έχουμε κάνει. Μας το ζητάνε.
Ας το τυπώσω, εντάξει. Λοιπόν, και απαλό με πιο πολλά, λευκό δηλαδή στην ουσία, πιο πολλά μοφ και ροζ μέσα. Ωραία, αυτό, να το, αυτό με αυτό λες, Σοφία. Πόσα θέλει για ένα, δύο μέτρα. Τι πράγμα. Α, για κασκόλ δύο μέτρα. Αν κάνεις ίσιο. Εγώ για το κυκλικό μου λαιμό ήθελα 4. Εάν θες πάρε 6, επειδή είναι 50 γραμμαρίου, για να είσαι σίγουρη, Κωνσταντίνα μου. Γιατί θα το κάνεις ίσιο. 6 φτάνουν, είναι αρκετά. Υπέρα αρκετά, αλλά εγώ πάντα σας λέω ένα παραπάνω. Καλύτερα να σου περισσέψεις παρά να μην σου φτάσει. Λοιπόν, η Σοφία νομίζω αυτά θέλει. Έτσι. Λοιπόν, μετά έχουμε αυτό το μοβ που ήταν πάρα πολύ καιρό και αυτό είχα κάνει κασκόλ και το ζητούσα τι. Εντάξει. Α, είσαι καλυμμένη τότε, Κωνσταντίνα. Αυτό. Και αυτό είναι καινούριο, το πράσινο. Δεν το είχαμε. Δέστε τι όλος ο συνδυασμός είναι αυτό με αυτό. Είναι τα δύο καινούρια. Και μπερέ, που το είχα δείξει. Ναι. Και γαντάκια το έκανε εδώ η Κέτη μου. Ναι. Η Σμαράγδα Μουστακίδου θέλει 6 γκρι κοφετή για ένα κασκό. Ναι. Θες να σου κρατήσουμε 6 γκρι. Λοιπόν, ξανά. Θέλεις αυτό και αυτό μάλλον, Σοφία. Να δω αν θα τα πετύχω. Για να δούμε θα πετύχω. Το έντονο, αυτό το ωραίο. Κυρία Σμαράγδα, την είδατε? Ναι, ναι. Ωραία. Και κυρία Ξαρλή. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, το κομφετί είναι πάρα πολύ ωραίο χρώμα, πάρα πολύ ωραίο νήμα. Όσες το έχετε δουλέψει, ξέρετε πόσο ωραίο νήμα είναι. 1,60 το τεμάχιο, 50 γραμμάρια, έχει αρκετά μέτρα. Εγώ τώρα που είδα το ασπρόμαυρο, αν δεν βρω το κασκόλ μου θα το ξαναπλέξω. Πιστεύω το βρω, σπίτι το έχω. Και αν το βρω θα σας το φέρω. Αύριο δεν νομίζω, αλλά από Δευτέρα θα σας το φέρω. Αλλά δεν θέλω να κρυώσει ο καιρός για να σας το φέρω. Καλησπέρα, τώρα μπήκατε. Λοιπόν, αυτό είναι της Χάινης, της το είχα κάνει στο αεροδρόμιο που πηγαίνει μια κολονία. Μπέζ ανοιχτό και μαύρο άσπρο. Ναι, τα είδαν νομίζω. Τα είδατε της κυρίας Αξαρλή? Ναι. Για το μπέζ και το μαύρο άσπρο. Θα το δω. Ναι. Και σκέτο άσπρο μπορεί να το κάνετε για μπλούζα, μπορεί να το κάνετε για μάνικο γυλαίκο. Πολλές τα έχουν κάνει και για παιδάκια, μπερεδάκια, κάπες, πάρα πάρα πολύ. Έχει πολλά μέτρα. Είναι 130 μέτρα, 50 γραμμάρια. Συνήθως τα περισσότερα 50 γραμμαρίων, να ξέρετε, έχουν 120 μέτρα, 122 μέτρα, 130 μέτρα, συνήθως λίγο δύσκολο. Λοιπόν, αυτά πρέπει να σας αφήσω για την μπαταρία μου στο κόκκινο και έχω και μάθημα στις 7 η ώρα. Αύριο δεν θα προλάβω να σας κάνω zoom λέω, live, γιατί θα έχω κάποιες επισκευές εδώ στο μαγαζί. Εάν μπορέσω και προλάβω, μακάρι. Εγώ συνεχίζω να σας κάνω κάποιο βιντεάκι που σας έχω υποσχεθεί για παιδικό σακίδιο, σας το ετοιμάζω για το YouTube. Σύνθεση είπαμε ότι είναι ακριλικό, έτσι. Είναι ακριλικό μέσα, okay. Οκ, 50 γραμμάρια, 130 μέτρα. Για extra large 10 θέλω το μπέζ. Για extra large τι είχες ζητήσει όμως εσύ, ζακέτα, τι είχες πει. Άμα θέλεις κάτι σε μπλούζα, για extra large, για μπλούζα πάρε 12. Αν είναι για μάνικο γυλαίκο, 10 άνετα, έτσι. Θέλεις πάνω από 1000 μέτρα, εδώ έχεις 1300. 10 ροζ, το είδατε το ανοιχτό χρώμα, το έβαλα χθες. Θα το δουν τα κορίτσια, Σοφία μου. Θα σου στείλω φωτογραφίες. Είδες το κομφετί? Είδα, ναι. Είναι πολύ ωραίο. Αμάνικο, αμάνικο 10 σου φτάνουν άνετα. Για αμάνικο σύστημα, άνετα 10. Λοιπόν,
Είναι ένα πολύ ωραίο νήμα. Η αλήθεια είναι το φέρνω 3 ή 4 χρόνια και δεν έχω σταματήσει να το φέρνω. Το έχουν ανεβάσει τιμή, εγώ το ανέβασα μόνο 10 λεπτά, 1,60. Αυτό το ασπρόμαυρο είναι τέλειο για όσους αρέσουν να φοράτε μαύρα ρούχα. Το έχω κάνει εγώ κασκόλ για το χειμώνα. Κυκλικό. Επίσης είναι πολύ βολικό γιατί βγάζει από μόνο του σχέδιο και τα ποδαράκια να πλέξετε είτε για μάνικο είτε για κασκόλ οτιδήποτε. Βγάζει από μέσα αυτά τα βρέτα μπιδικάκια και από μόνο του κάνει σχέδιο. Εντάξει. Λοιπόν, πρέπει να σας αφήσω γιατί έχω νομίζω 7% μπαταρία και θα κλείσει λίγο το κινητό. Ελπίζω να σας άρεσε η Τσάντα Γόνδολα. Το σχέδιο όταν το είδα στο Pinterest σε πολύ μικρό, στο Instagram, είδα ένα μικρό κομμάτι από το σχέδιο, δεν έχει σχεδιάγραμμα. Λέω, όπα, αυτό πρέπει να γίνει σε τσάντα με το extra large. Το φέρνω κοντά να το δείτε. Είναι πάρα πολύ ωραίο, εύκολο σχέδιο, εντυπωσιακό, 37-38 ευρώ τα υλικά όλα, εντάξει. Έχει πλεχτό πάτο, έχουμε φόδρες έτοιμες, στις οποίες μπορείτε να πείτε τα κορίτσια να στείλουν φωτογραφίες να τα δείτε. Και στη γόνδολα σας έδειξα τι έχει μείνει. Αν θέλετε να δείτε ξανά τι έχει μείνει, γιατί τώρα δεν ξέρω τι έχει μείνει στα κορίτσια, μπορείτε να τους πείτε να σας στείλουν φωτογραφίες στο Messenger, στο Viber που μιλάτε μαζί τους. Και εγώ σας αγαπώ. Φιλάκια πολλά. Καλό Σαββατοκύριακο αν δεν τα πούμε. Με υγεία πάνω απ' όλα. Και την αγάπη μας σε όλες τις φίλες και τους φίλους στο Βόλο. Και στις περιοχές όλες εκεί κάτω, στην Καρδίτσα και όλες αυτές τις περιοχές τις οποίες από ό,τι έμαθα δυστυχώς, γιατί δύσεις δεν βλέπω αλλά έχω πολλές από εσάς που μαθαίνω, δυστυχώς έχουν γίνει χειρότερα τα πράγματα από την προηγούμενη βροχή. Λυπάμαι πάρα πολύ και εύχομαι να μην έχουμε τουλάχιστον θύματα. Τα υλικά ξαναφτιάχνονται. Οι ζωές είναι πιο σημαντικές, αυτό να σκέφτεστε, η υγεία να υπάρχει και όλα τα άλλα γίνονται. Φιλάκια πολλά, σας αγαπώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι θέλετε, κορίτσια, είναι εδώ μέχρι τις 9. Γεια σας.